Πάμε λίγο στο θέμα των τιμών, γιατί σύμφωνα και με το παρατηρητήριο, από τις 45 κατηγορίες προϊόντων, στις 36 έχουμε αυξήσεις. Γεια σας κύριε Δρουσότη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, και αυξήσεις με προϊόντα όπως είναι το ρύζι, για παράδειγμα, που υπάρχουν και ελλείψεις ανά το παγκόσμιο, ευτυχώς ακόμη δεν μας άγγιξαν εμάς, τουλάχιστον στο παρό στάδιο. Και σε άλλα, στο ζαχαρούχο γάλα, στις σπάνες, στις παιδικές τροφές, πήραν όλα έναν ανήφορο και βγαίνουνε. Συγκεκριμένα προϊόντα πήραν τον ανήφορο. Πρώτα να πω τις αυξήσεις. Εμείς έχουμε κάνει τη σύγκριση Γενάρη με Μάρτη, όχι Μάρτη με Φεβρουάριο που είναι ο προηγούμενος μήνας, και υπάρχει στο παρατηρητήριο της υπηρεσίας, υπάρχει σύγκριση Μάρτη με Φεβρουάριο. Εμείς παίρνουμε από το Γενάρη που είναι αρχή του χρόνου. Και ως κατηγορία το υγραέριο ανέβηκε 11,5%, τα αυγά 11%, το γάλα ευαπορέ και ζαχαρούχων 10%, το κατεψυγμένο ψάρι που είναι σε πανέ γύρω στο 10%, τα δημητριακά προγεύματα μέσων όρων 8,5%, το ρύζι που αναφέρατε, διάφορες μάρκες, ναι, η μέση τιμή για το ρύζι ήταν 7%, 6,5% το τυρί, και θα πω και τις μειώσεις, διότι να πούμε και 2-3 μειώσεις που υπήρξαν. Ναι, να πούμε βεβαίως. Τα απορρυπαντικά ρούχο 6% μείωση, 4% τα κατεψυγμένα οστρακοειδή και μαλάκια, όταν λέμε μαλάκια εννοούμε οχταπόδι και σε αυτά τα πράγματα, και τα λάδια 3,5%. Όμως, εάν έρθουμε και προσθέσουμε τις τιμές όλων γενικά των ειδών, ναι, του Γενάρη, και βγάλουμε το άθροισμα με όλο γενικά τις τιμές του Μάρτη, βλέπουμε μια αύξηση γύρω στο 2%. Μάλιστα. Άρα είναι αυτό. Αν τα προσθέσουμε όλα. Τώρα, όλα, ναι, ναι. Ναι. Αυτό, σε συνάρτηση με την πρόθεση που υπάρχει για μείωση ή μηδενικό ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα, κύριε Δρουσότη, θα το δούμε, θα το καταλάβουμε, θα το νιώσουμε στις τσέπες μας? Να πω πρώτα ότι είναι μια καλή ενέργεια, διότι έστω και μικρή βοήθεια προς τους καταναλωτές στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, και η μικρή βοήθεια είναι καλοδεχούμενη. Θα το νιώσει ο καταναλωτής εάν κάνουμε εκ των προτέρων κάποιες ενέργειες. Πρώτον, το 5% μείωση του ΦΠΑ ή κάποια προϊόντα από 19 στο 5%. Αυτή η μείωση πιθανόν να μην επέλθει ολόκληρη στους καταναλωτές. Γιατί το λέω? Γιατί? Διότι την έχουμε ξαναπάθει πριν 8-9 μήνες που μπήκε ο μειωμένος συντελεστής των καυσίμων. Ήταν 8 σεν, και αντί 8 σεν, εις το τέλος κατέληξε 7 σεν. 1 σεν λιγότερο. Μετά που ανέβηκε ο συντελεστής για 3 ημέρες λόγω της σύγχυσης των ημερομηνιών, δηλαδή από 1η μέχρι 3 του Απρίλη, ναι, πήγαινε 8 σεν πάνω. Μετά στις 3 ημέρες που έπρεπε να κατεβεί 8, κατέβηκε 7,5. Δηλαδή ένα ποσοστό της μείωσης που προορίζεται για τους καταναλωτές πάει κάπου αλλού. Τι πρέπει να γίνει? Εκείνο που πρέπει να γίνει, δεν ξέρουμε ποια προϊόντα θα είναι, 10, θα είναι 15, δεν ξέρουμε ακόμα ποια προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα να καταγραφούν από τώρα οι τιμές, να παρακολουθούνται κάθε εβδομάδα. Εποπτεία. Και εκεί, μάλιστα, όπου διαπιστώνεται ότι δεν μειώθηκε κατά το ποσοστό της μείωσης, εκεί είναι που θέλω να υπάρχει η τόλμη της αρμόδιας υπηρεσίας να πει ότι η Κατερίνα αντί 5 σεν το μείωσε 3 σεν ή ο Μάριος αντί 15 το μείωσε 10 σεν, να κατονομάζει. Μάλιστα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομοθετική υποχρέωση του πολιτή να μειώσει τις τιμές, έστω και αν μειωθεί το ΦΠΑ. Αν θέλει το μειώνει. Εφόσον είναι πάνω σε εθελοντική βάση και εναπόκειται
στην καλή θέληση του κάθε ενός, εάν θα μειώσει τις έτσι τιμές θα του είναι όμως. Θα έτσι, είναι... έτσι θα είναι. Σε εθελοντική βάση. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει νομοθετική ή νομική υποχρέωση. Εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει νομική υποχρέωση. Άρα και θα είναι στην ευχέρεια του καθενός να το κάνει. Δεν είναι ότι θα, μας, θα τους, το λιανικό εμπόριο τους λένε, μπορείς δηλαδή να τους πούνε ότι αυτό πρέπει να είναι. Ναι, θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενός. Γι' αυτό από τώρα να δηλώσουμε ότι θα παρακολουθούμε τις τιμές στενά ενός ο διαρκεί αυτή η μείωση και θα κατονομάζουμε αυτόν ο οποίος δεν ενεργεί ως ανέμεναν οι καταναλωτές. Όταν το ξέρουν αυτόν, ίσως είναι ένας αναστακτικός παράγοντας σωστό, να αλλάξει σωστό. Για μια δεύτερη μου σκέψη. Στείλανε χθες, κύριε Δρουσώτη, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο τα παιδικές, όλα τα παιδικά που αφορούν δηλαδή τα παπούτσια, τα ρούχα, τα παιχνίδια, τις υπάνες και πάρα πολλά άλλα, τα βιβλία ακόμη, έχουν μηδενική φορολογία. Ενώ, για παράδειγμα, οι καρεκλίτσες που είναι για το αυτοκίνητο, τα μπούστερς και γενικότερα τα αμαξίδια και άλλα πολλά, είναι στο 5%. Το κάνανε και το ανακοίνωσαν, αν δεν κάνω λάθος, είναι το 19 που έγινε αυτό. Ναι, έγινε, μπορούμε και εμείς να το κάνουμε και έχουμε ήδη και εμείς που είναι 19% όπως οι παιδικές πάνες και οι πάνες των ενηλίκων. Γίνεται πολύ λόγο για τις παιδικές πάνες. Είναι πρώτης ανάγκης και το έχουμε 19%. Βεβαίως. Θα πρέπει να υπάρχει και το παιδικό... μια ανακατανομή. Ναι, και το γάλα. Και θα το γάλα. Να υπάρχει. Λοιπόν, θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις γιατί προς το παρόν έχουμε μια πρόθεση. Δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση, μόνο πρόθεση έχουμε. Όταν θα γίνει η πρόθεση, πρόταση και ανακοίνωση θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δρουσώτη. Να είστε και καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, και επειδή έχουμε την έκθεση ταξίδι για.